και μας λέει ο διοικητής, όσοι εισέρχονται και δεν συνέρχονται, δεν εξέρχονται. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε, αφού εμείς το θέλουμε, θα υπογράψετε επάνω στο φορείο και αν βρεθούν φορεία να σας μεταφέρουν. Σας δίνουμε 3 μέρες διορία, εκεί είναι τα γραφεία και σας περιμένουμε. Στις 3 μέρες που περάσαμε, ξημερώματα στις 30 του Γενάρη του 50, έρχονται οι αλφανίτες, χτυπάνε τις σκηνές. Σηκωθείτε, Βουλγάρες, μας βρίζανε, μας λέγανε 1000 πράγματα. Μας πήγαν πάλι στο χώρο του θεάτρου. Εκεί άρχισαν πάλι να μας λένε να πάμε να κάνουμε δήλωση. Εμείς καθόμαστον εκεί. Ζητήσανε να έρθουν να πάρουν τα παιδιά, γιατί ήταν ορισμένες μωρομάνες που είχαν τα παιδιά τους μαζί. Κλαίγαν τα παιδιά, γινόταν ένα παζουρλισμός. Φωνάζαν να έρθουν οι κουρείς του τάγματος για να μας κουδέψουν. Μας πήρανε μετά και μας πήγανε ανά 50 σε κάθε σκηνή. Εκεί άρχισε το ξύλο. 24 ώρες μας χτυπάγανε. Είμαστε 500 τόσες γυναίκες που γυρίσαμε από το Τρίκερι. Όχι, 800 και μείναμε 500. Αυτά είχα να σας πω. Σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή για όλους, γιατί μπορούμε πλέον να τα διατυμπανίζουμε και να τα μάθει όλος ο ελληνικός λαός.